Γεια χαρά σε όλους, φίλοι μου. Σήμερα έχω μία αίτηση να ασχοληθώ λίγο και να σας μεταφέρω. Είναι από ένα site γερμανικό, το Spiegel Online, και μας λέει ότι ένας μαθητής 13 ετών σε κάποιο γυμνάσιο αρνήθηκε να πάει μάλλον σε μία εκδρομή η οπία θα ήταν σε ένα τζαμί, και με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο στους γονείς μάλλον 300 ευρώ. Και αναφέρει συγκεκριμένα το site αυτό, το γραφείο Τζεν Χόε ερευνά την υπόθεση ενός φοιτητή, μαθητή δηλαδή, από το Ρένσμπουργκ, Χολστέιν, σε ένα σχολείο στο Χολστέιν, ο οποίος έμεινε μακριά από μια σχολική εκδρομή σε ένα τζαμί. Οι γονείς του 13χρονου ήθελαν προφανώς για ιδεολογικούς σκοπούς λόγους να είναι ο γιος τους να μείνουν να επισκεφθεί έναν Ισλαμικό χώρο λατρείας. Το σχολείο, λέει, στη συνέχεια στράφηκε στο γραφείο του γραμματέα, ο οποίος κάλεσε τους γονείς να πληρώσουν ο καθένας 150 ευρώ πρόστιμο. Και οι γονείς με τη σειρά τους ασκήσαν ένσταση και αναφέρει μετά, ας πούμε, ότι όντως ο εισαγγελέας ερευνάει την υπόθεση και όλα αυτά. Και το παράξενο, φίλοι μου, είναι ότι, κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα, ότι ο υπουργός από το Υπουργείο, λέει, το Υπουργείο έχει ενθαρρύνει τα σχολεία να επισκέπτονται τζαμιά στη Γερμανία, φίλοι μου. Είναι ένα σημαντικό στόχος της εκπαίδευσής μας στα σχολεία να αυξήσει την προθυμία των παιδιών να ασχοληθεί με ξένους πολιτισμούς και να τους ανέχονται. Καταλάβατε, φίλοι μου, εδώ μιλάμε για την πανθρησκεία πλέον, η οποία βλέπετε ότι προωθείται παντός από όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως όλο τον κόσμο, ακόμα και από τα σχολεία. Βέβαια, οι γονείς αντιδράσανε και είπαν τα δικά τους, ότι δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει στη βούληση του καθενός να εισάγουν σε ένα θρησκευτικό τόπο τον οποίο δεν θέλει να πάει. Μάλιστα, όταν σε αυτόν τον θρησκευτικό τόπο αποκαλούν τους υπολείπους άπιστους. Καταλάβατε, όπως κάνουν οι Ισλαμιστές που αποκαλούν όλους τους χριστιανούς άπιστους. Λοιπόν, και ήθελα λίγο να σχολιάσω κι εγώ, να πούμε τα δικά μας σχόλια. Πραγματικά θα ήταν άξιο να μπορέσει να δούμε αν θα επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο το συγκεκριμένο σχολείο ή κάποιο άλλο σε έναν μαθητή ο οποίος ανήκει στον Ισλαμισμό, αν αρνηθεί να μπει σε κάποια χριστιανική εκκλησία, ή αν θα επιβάλλουν το ανάλογο πρόστιμο σε έναν από τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι ως γνωστόν αρνούνται να μπουν σε ναούς της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά απ' την άλλη βλέπετε ότι ενθαρρύνονται οι χριστιανοί γενικώς και παγκοσμίως να μπαίνουν σε αυτούς τους ναούς, όταν βλέπουν βέβαια επίση του καθολικού δόγματος τον Πάπα Φραγκίσκο να εισέρχεται συνέχεια σε τζαμιά μέσα και να προσεύχεται για τον Πατριάρχη η Κωνσταντινούπολη η Ορθόδοξη να μπαίνει μέσα σε συναγωγές και σε τζαμιά. Τότε λοιπόν δίνουν το παράδειγμα αυτή, ώστε δίνει κάτι κακό και ενδεχομένως, αλλά πρώτη φορά ακούμε ότι να δεχτεί και πρόστιμο κάποιος μαθητής ο οποίος δεν θα πάει σε μια τέτοια εκδρομή, πραγματικά μας βάζει σε υποψίες ότι πλέον είναι ένας νέου είδους διωχμός, ο οποίος ξεκινάει από τις λεγόμενες αρνήσεις, αρνητές. Η αρχή έχει γίνει με την άρνηση του ολοκαυτώματος, δηλαδή όποιος αρνείται το ολοκαύτωμα διώκεται ποινικά. Βλέπουμε τώρα τελευταία ότι στην Αμερική όποιος αρνείται να παραδεχτεί τους ομοφυλόφιλους ή να τους παρέχει κάποιες υπηρεσίες, αν έχει μαγαζί, του τρώει μεγάλο πρόστιμο. Εάν πάλι σχάτως ακούσαμε στη Γαλλία, σκέπτονται να ποινικοποιήσουν την άρνηση των αμβλώσεων. Ακούτε, φίλοι μου. Επίσης, έχουμε δει ότι σκέπτονται να επιβάλλουν πρόστιμο σε όσους θα αρνούνται την θέρμανση του περιβάλλοντος. Δηλαδή βλέπετε ότι ίσως είμαστε στις αρχές ενός άτυπου διώγγωμου,
όπου θα επιβάλλουν κάποιες θέσεις και όποιος αρνείται αυτές τις θέσεις σιγά σιγά θα δει, σε πρώτη δόση θα έχει κάποια προστήματα και αργότερα ίσως και άλλες κυρώσεις. Αυτά φίλοι μου, βλέπουμε σε τι εποχές ζούμε. Ο Θεός μαζί σας, για χαρά σε όλους.